Γεια σας φίλοι μου, είστε στο κανάλι Τζίμιστερ Ντένα και Παύλος και πάμε να σας πούμε ποιος είναι το φαβορί για αποχώρηση. Πριν όμως περάσουμε στο βίντεο φίλοι μου, για να έχεις έγκυρα και στην ώρα του στα spoiler, κάντε ένα like και μία εγγραφή. Μία πρώτη ανάλυση για την επερχόμενη αποχώρηση με τα υπάρχοντα δεδομένα και τις πιθανότητες για το επόμενο υποψήφιο. Την Τετάρτη το βράδυ θα διεξαχθεί η ψηφοφορία με τη συμμετοχή του τηλεοπτικού κοινού για την αποχώρηση αυτής της εβδομάδας που θα είναι και η τελευταία με τη συγκεκριμένη διαδικασία διεξαγωγής. Αν το αποτέλεσμά της φυσικά οδηγήσει σε αποχώρηση του Κωνσταντίνου Βασάλου. Δεν αποκλείεται λοιπόν, ακόμα κι αν αποχωρήσει η μαχητής, να διαλυθεί το Survivor All Star από το ομαδικό του μοντέλο και να ξεκινήσει την ερχόμενη εβδομάδα η ψηφοφορία με τη συμμετοχή των 9 παικτών που θα απομείνουν, ώστε με βάση την κατάταξη να κριθούν όλες οι επόμενες αποχωρήσεις κατά το διάστημα διεξαγωγής του ατομικού παιχνιδιού. Και φυσικά έως τη συμπλήρωση των 4 φιναλίστ που θα ταξιδέψουν στην Αθήνα για την τελική φάση. Τα δεδομένα λοιπόν που έχουμε μέχρι στιγμής είναι τα εξής. 2 νίκες σε ασυλίες οι διάσημοι, 1 νίκη σε ασυλίες οι μαχητές. Πρώτος υποψήφιος από τους διάσημους ο Κωνσταντίνος Βασάλος. Πρώτος υποψήφιος από τους μαχητές ο Γιώργος Ασημακόπουλος. Και 1 εκκρεμότητα ως προς τον τρίτο υποψήφιο προς αποχώρηση. Οπότε με τα σημερινά δεδομένα ανάμεσα σε Βασάλο και Ασημακόπουλο υπάρχει σε σχέση με τα δεδομένα προηγούμενων ψηφοφοριών σχετική ισορροπία δυνάμεων. Αν στους δύο υποψήφιους αυτούς προσθεθεί ως τρίτη η Στέλλα Ανδρεάδου, τότε εκτός απρόοπτου θα είναι και η παίκτρια που θα αποχωρήσει. Αν όμως προσθεθεί ο Νίκος Μπάρτζης, τότε ξεκάθαρα θα κριθεί η αποχώρηση ανάμεσα σε Βασάλο και Ασημακόπουλο. Με τον τελευταίο, δηλαδή τον Γιώργο Ασημακόπουλο, να είναι σε ελαφρώς καλύτερη θέση, αλλά εκτιμούμε πως τελικά θα είναι αυτός που θα αποχωρήσει από το παιχνίδι. Αν όμως προκύψει τετράδα υποψηφίων με Βασάλο, Ασημακόπουλο, Μπάρτζη και Στέλλα Ανδρεάδου, πάλι η Στέλλα είναι αυτή που έχει τις περισσότερες πιθανότητες να αποχωρήσει. Αν σας άρεσε και αυτό το βίντεο φίλοι μου, μην ξεχνάτε να κάνετε ένα like και μία εγγραφή και εμείς τα λέμε σε επόμενο βίντεο. Γεια σας!